Το Μεξικό έχει γίνει σημείο διέλευσης για χιλιάδες Ρώσους που εγκατέλειψαν τη χώρα τους και προσπαθούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν ο δρόμος που επέλεξαν ο Μαξίμ Ντερσκό και η 14χρονη κόρη του, Αριάννα. Ήρθα εδώ πριν από 4 μήνες. Στη Ρωσία είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ισχύει τώρα, όμως ίσχυε και τα περασμένα χρόνια. Όλες οι πρεσβείες είναι κλειστές. Οπότε η κόρη μου και εγώ περάσαμε τα σύνορα μέσω Μεξικού και ζητήσαμε πολιτικό άσυλο. Οι Ρώσοι εισέρχονται στο Μεξικό ως τουρίστες, συχνά μέσω του Κανκούν. Από εκεί κατευθύνονται στην Τιχουάνα, όπου νοικιάζουν αυτοκίνητο και στη συνέχεια παίρνουν τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πιο δύσκολο στάδιο είναι οι λεγόμενες ουδέτερες ζώνες που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος. Οι αιτούντες άσυλο εισέρχονται σε θαλάμους επιθεώρησης, όπου οι πράκτορες εξετάζουν τα αιτήματα ασύλου. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι περισσότερες αιτήσεις γίνονται δεκτές. Βασικά, βλέπουμε μία εισρωή προσφύγων από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η αύξηση του αριθμού ξεκίνησε από πέρυσι. Για μένα ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση. Προσπάθησα να δω το μέλλον μας στη Ρωσία. Το πάλευα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πήγαινα σε συλλαλητήρια και υποστήριζα τον Αλεξέη Ναβάλνη. Όμως κατάλαβα πως δεν είχε νόημα. Έχω τόσα πολλά συναισθήματα, είναι πολύ δύσκολο να τα εκφράσω με λέξεις. Φοβάμαι, όλα είναι άγνωστα. Είναι πραγματικά δύσκολο, όμως δεν είχαμε άλλη επιλογή. Στο Telegram και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, πολλοί Ρώσοι ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.